Μάλιστα, πάμε να δούμε την είδηση που σας είχαμε προαναφέρει πριν. Θα συνδεθούμε με την Έρικα την Καβάζη. Έρικα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνο, κύριε Σε και κύριε, από τη Λέμεσο. Λοιπόν, είναι από τις περιπτώσεις που σίγουρα εμπίπτουν στην κατηγορία αυτών για τους οποίους σήμερα έχουν επιβληθεί επιπλέον μέτρα. Ακριβώς, Κωνσταντίνο. Δυστυχώς και αυτό απίστευτο, αλλά κυπριακό και αυτό να πω ότι εδώ και δύο μέρες αναδιόταν έντονη μυρωδιά σε διαδρόμους ξενοδοχείου που χρησιμοποιείται για καραντίνα κάνναβης. Να πούμε ότι διαμαρτυρήθηκαν στη διεύθυνση του ξενοδοχείου, η οποία με τη σειρά της ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές και μέλη της έσκησαν καρτέρι έξω από το ξενοδοχείο, το συγκεκριμένο στη Λεμεσό, ναι, όπου φιλοξενούνται άτομα σε καραντίνα. Να πούμε ότι θεάθηκε όχημα με δύο νεαρούς, οδηγούσε ένας 20χρονος από τη Λεμεσό γνωστός στις αρχές, με συνοδηγό 18χρονο εθνοφρουρό. Ανακόπηκαν και στην κατοχή τους βρέθηκαν 14 γραμμάρια κάνναβη σε 9 συσκευασίες και μία ζυγαριά ακριβίας, να πούμε. Και συνελήφθησαν γι' αυτό φοροαδίκημα και τέθηκαν υποκράτηση. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες φαίνεται ότι ο 20χρονος είχε επισκεφθεί προηγουμένως το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, όπου παρέδωσε αντικείμενα για τον αδελφό του που διαμένει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο και τα μέλη της αστυνομίας καθώς και της Εθνικής Φρουράς που έλεξαν τα προσωπικά αντικείμενα του νεαρού εντόπισαν μέσα ναρκωτικά. Μάλιστα. Συμβαίνουν και αυτά, δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ, Έρικα.